Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε φίλοι μου, πώς είστε? Εμείς βολτάρουμε και σήμερα. Ξεκίνησα από το Λεμαίδα, παιδιά. 9 η ώρα το πρωί, τώρα είναι 10 παρατέταρτο. Έχουμε διανύσει σχεδόν 50 χιλιόμετρα. Άργησα. Ήθελα να ξεκινήσω 8 παρά, αλλά να μην μας φτιάσει ο καύσωνας, γιατί λέει κάτι 35-36. Αλλά, καταλαβαίνετε. Να και ο πελαργός. Άρε. Οπ, με είδα στον καθρέφτη. Πλησιάζουμε Ανίσε λίγο, παιδιά, Ανί Κοζάνης. Δεν έχω βγάλει κάποιο πρόγραμμα, είδα έτσι ένα-δυο μέρη. Για αρχή θα πάμε στο Πλατανόδασος Ρημνίου. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα περάσουμε και τη Γεφυρίτσα, θα τα δούμε όλα όλα. Πάμε να απολαύσουμε τη βόλτα. Να την απολαύσετε κι εσείς μαζί μου. Να δω μέρη, να δείτε κι εσείς μέρη μαζί μου. Που αν δεν έχετε πάει, να τα βάλετε κι εσείς, αν σας αρέσουν, στη λίστα για κάποιο ταξιδάκι. Εδώ έχουμε φτάσει στην Αιανή, παιδιά. Έχω φτάσει 43 ετών. Είμαι από την Τολεμαΐδα. Και πρώτη φορά έρχομαι, περνάω από την Αιανή. Για τέτοιος μαμούχαλος μιλάμε. Παιδιά, πριν πάρω τη μηχανή, δεν ήμουν λάτρης στο να κόβω βόλτες, ταξιδάκια και τέτοια. Κλεισμένος εκεί στην Τολεμαΐδα, στην Τολεμαϊδάρα μου. Και μια-δυο εβδομάδες διακοπές το καλοκαίρι. Αυτό. Ένα καλό που μου έχει κάνει η μηχανή, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι γνωρίζω μέρη, παιδιά. Μόνο και μόνο για να την καβαλήσω, παίρνω και πηγαίνω σε διάφορα μέρη. Δηλαδή τώρα πάμε στο Πλατανόδασος Ρημνίου. Άνοιξα το Google, το είδα. Τι είναι αυτό το Πλατανόδασος Ρημνίου? Είδα κάτι φωτογραφίες, φαίνεται πολύ όμορφο. Λέω, έφυγα. Πλατάν ίσον δροσά, όπως λέμε, όχι δροσιά, είπαμε δροσά. Δροσά. Μόνο α, χωρίς ή α. Πάμε εμείς, παιδιά, ήρεμα και χαλαρά όπως πάντα. Να απολαύσουμε τις μαγικές γωνιές της Ελλάδος. Ο ήλιος, κοιτάξτε παιδιά, κατευθείαν πάνω μας. Πιστεύω τους 29-30 βαθμούς έχει πιάσει ήδη. Τώρα 10 η ώρα πάει σιγά σιγά. Αλλά εμείς, παιδιά, φορμούλα, επιγονατίδες, παπουτσάκι, μηχανής, μπουφανάκι, γαντάκι, μπαλακλάβα και 40 βαθμούς να κάνει. Εμείς στην ασφάλειά μας πρώτα. Γιατί, παιδιά, τώρα βλέπω τους άλλους κοντομάνικους με βερμούδα, με πέδιλο. Αχ, αυτά τα πέδιλα δεν τα μπορώ καθόλου, παιδιά. Πω, τα χειρότερα μου. Τα πέδιλα, τα χειρότερα μου. Αλλά βλέπεις τους άλλους τώρα με βερμούδα. Ρε φίλοι, ζέστη που βγάζει μηχανή, δεν σου καίει το πόδι. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί εδώ είναι μαγικό, απολαυστικό. Πω, πω,
αρχίσαμε, παιδιά. Να μην έχετε παράπονο. Πυροσβεστική εδώ ελέγχει. Πω. Τέλειο. Τέλειο. Για να σταματήσουμε λίγο. Για να απολαύσουν, παιδιά. Το γλαρώνει. Απόλυτη ηρεμία. Και πέρα η γέφυρα η άλλη, άμα φαίνεται, παιδιά, είναι η γέφυρα των Σερβίων. Δεν ξέρω αν φαίνεται με την κάμερα. Πανέμορφα. Μαγικά, παιδιά. Πανέμορφα. Γαλήνια. Δέστε εδώ τα πουλιά, παιδιά. Η φύση οργιάζει, παιδιά. Οργιάζει. Πόσο όμορφα. Γεμάτο πάπιες, παιδιά. Πανέμορφα, παιδιά. Δέστε, δέστε εδώ. Yeah. Θα σε φάω! Πω. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ρε λαδάρα, παιδιά. Δέστε εδώ τι γίνεται. Μπράβο. Ελαδάρα, θα το λέμε συνέχεια. Τώρα, παιδιά, αυτό εδώ είναι το πλατανόδαστος, από ό,τι καταλάβει. Να τα εδώ. Για πάμε εμείς από εδώ, όπως λέει. Είπαμε, το on-off στοιχείο το έχουμε βάλει μέσα πια. Μόνο μη πέσουμε. Χωρίς χωματόδρομο Κωνσταντίνο δεν μπορεί πια, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Προκαλούμε την τύχη μας. Αλλά βλέπετε τι ομορφιές κρύβονται μέσα στους χωματόδρομους. Πω, τι δροσιά είναι αυτή, ρε παιδιά, τι δροσιά είναι. Εδώ έχει προβατάκια. Και όπου έχει προβατάκια έχει και σκυλάκια. Νάτικη χελωνίτσα. Τι είναι, βρε. Μη φοβάσαι. Έλα, πάμε. Σε φοβίζει ο ήχος, ε, το ξέρω. Τώρα λες γιατί σταμάτησε ο ήχος. Άντε, ας αφήσει την ησυχία σου. Φεύγουμε, άντε. Καλό δρόμο και σε μένα. Πάμε το on-off κομμάτι, παιδιά. Πανέμορφα. Βέβαια, δεν ξέρω το αν σε άλλο μέρος έχει κιόσκια και τέτοια, αλλά θα πρέπει να έχει εδώ διάφορα. Να έρχονται παρέες, να ράζουν.
Τώρα εντάξει, κάθε δρομάκι μπορεί να βγάζει και αλλού. Πάμε παιδιά. Επόμενος προορισμός που έβαλα είναι το φράγμα. Το φράγμα Ιλαρίωνα. Πάμε να το δούμε λίγο. Να δούμε τη θέα και από εκεί. Οπότε τα λέμε μετά, κάτσε να... Γιατί εδώ έχει μπερδευτεί το GPS, να κάτσουμε εδώ στη σκιά. Να κλείσω κάμερες, θα ανοίξω μετά παιδιά. Άμα δω κάτι καλό θα ανοίγω. Φεύγουμε από το Πλατανόδασος Δρυμνίου, πάμε... Πάμε στο Ιλαρίωνα, το φράγμα. Και όπως έλεγα πιο πριν παιδιά, τώρα με τους καύσονες, δεν μπορώ να το σκεφτώ ρε παιδιά. Με βερμούδα πάνω στη μηχανή. Δεν παθαίνετε γκάβματα στα μπούτια, στις γάμπες, αυτά από τη ζέστη της μηχανής. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Επίσης με τα κοντομάνικα. Βάζετε αντιλιακό. Ή γυρνάτε σπίτι και έχετε γκάβματα πρώτου βαθμού. Άσε που τα έντομα, είναι γεμάτο έντομα η φύση τώρα ρε παιδιά. Δεν σκάνε στα χέρια σας. Δεν ξαφνιάζεστε, δεν πονάτε. Μόνο εγώ τόσο φλόρο σήμερα, πούστη μου. Άσε που αν πέσεις κάτω, μπορεί τώρα να έχει 35-36 βαθμούς, στην άσφαλτο έχει 60. Μία που θα κουμπίσει το δέρμα σου, άστο. Το έχεις αφήσει όλο εδώ κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία διαδρομούλα. Είπαμε, Κωνσταντίνιο, γουστάρι. Πράσινο, νερό, στροφές, επαρχιακό δρόμο. Και ήρεμα και χαλάρα, χωρίς αγώνες. Να βλέπουμε, να απολαμβάνουμε. Εδώ, Ιλαρίωνα. Στο φράγμα του Ιλαρίωνα. Για πάμε εμείς. Ομπο μπο μπο μπο, κοιτάξτε παιδιά. Ομπο μπο μπο μπο, τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Με ιδίαν ευθύνη, με δικιά μου ευθύνη διέρχομαι. Μεγαλοπρεπές παιδιά. Υδροηλεκτρικό σταθμός είναι εδώ. Έχει δρόμο να ανέβουμε εκεί πάνω. Από εκεί κάτι λέει, αλλά... Να και τα σκυλιά. Πάμε να φύγουμε εμείς. Από εκεί κάτι λέει. Από εδώ λέει δρόμο, αλλά πώς τον λέει αυτόν τον δρόμο. Από εκεί ίσως γύρω γύρω. Αποτυχία. Από εδώ. Από εδώ που πάει, για να δούμε. Τώρα είναι χωματόδρομος από εδώ, δεν ξέρω. Και με ανηφόρα και με τέτοια. Να το δούμε. Μην το βλέπω πολύ πέτρα, παιδιά. Μπαστ. Κάτσε μη σκοτωθούμε.
Αποτυχία αυτό. Τώρα άμα είναι χωματόδρομος για να ανέβεις πάνω, όχι, δεν θα ανέβω παιδιά. Από εκεί από τα σκυλιά δεν θα πάω. Είπαμε, είμαι φλόρος. Συνεχίζουμε εμείς. Δεν πτωούμαστε. Τώρα πάμε στην Ιερά Μονή Ζιδανίου, παιδιά. Για να δούμε. Μέσα από μια όμορφη διαδρομή, όλο πράσινο το βλέπουμε στροφές. Πάμε να δούμε, ίσως από εδώ φανήκε καλύτερα και το φράγμα. Ας απολαύσουμε οδήγηση τώρα, παιδιά. Απίστευτο. Πανέμορφα. Πλησιάζουμε, παιδιά, στην Ιερά Μονή Παναγία Ζιδανίου. Από ό,τι έχω δει είναι μια γυναικεία μονή. Απλώς να τη δούμε λίγο, να ανάψουμε ένα κεράκι αν μπορούμε κάπου, απολαμβάνοντας τι άλλο, την ομορφιά της φύσης και αυτή τη θέα που απλώνεται μπροστά μας. Πανέμορφα όλα. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, ρε Ελλάδα, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Πάρτε τις μηχανές σας, παιδιά, και ξεχυθείτε. Μόνοι, με παρέα, όπως θέλετε εσείς. Βάλτε ένα μέρος. Μπορεί να μην σας βγει. Α, και εμένα τώρα το φράγμα Ιλαρίων ήθελα να το δω από πάνω. Δεν κατάλαβα πως πηγαίνεις πάνω. Αν απαγορεύεται, είναι κλειστή η δρόμη, δεν το κατάλαβα. Βγήκαν και τα σκυλιά, είμαι λίγο κοτούλα. Και όπου φύγει, φύγει. Παναγία Ζιδανίου. Πολύ όμορφα είναι πάντως, πολύ όμορφα. Εδώ είναι η Ιερά Μονή. Ωραία. Αφού κάναμε το σταυρό μας και στην Παναγία την Ελεούσα, κάνουμε πάλι on off. Είπαμε, έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι. Την επόμενη φορά τα λάστιχα που θα πάρω θα είναι μεικτά. Όπα, εδώ είναι αμμόδες. Κάτσε, μη φύγουμε. Τώρα, παιδιά, λέω να πάμε στα Μπουχάρια. Ένα γεωλογικό φαινόμενο, πάμε να το δούμε. Είδα κάτι φωτογραφίες, μου άρεσαν.
Κάτσε, μην πέσουμε όμως πρώτα και δεν πάμε πουθενά μετά. Γιατί έτσι ο δρόμος εδώ, δεν τον έδειχνε έτσι στο τζουπουσού. Σαν να γλιστράει άμμος. Προσοχή! Προσοχή ρε! Κάν στην άκρη. Ω, Σκληρόνοφ! Άμα ήταν έτσι ανέβαινα και στο φράγμα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα? Έτσι θα είναι η διαδρομή. Ωπα, κάτσε μη σκοτωθούμε τώρα. Εντάξει, συνεχίζουμε παιδιά. Off-road, off-road, τι να κάνουμε. Με 30 χιλιόμετρα βέβαια παιδιά, όχι παραπάνω. Έρε τι ζούμε πάλι ρε. Γέλα μαλάκα, γέλα, να πέσεις να σε δω μετά. Γιατί έτσι ρε, αφού εγώ την είχα δει άσφαλτο τη διαδρομή. Τα δικά μου έβλεπα μάλλον. Όπα, θα γλιστρήσουμε ή έβλεπα τι ήθελα να δω εγώ. Έχω ξεθαρέψει κι εγώ και την έχω δει μάγκας. Αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται και εγώ το παίζω έξυπνος τώρα και καλά ξέρω και μαλακίες. Ωραία, περιπέτειες. Κωνσταντίνο, έχει ξεφύγει παιδιά. Κωνσταντίνο, οι βόλτες δεν είναι βόλτες. Είναι εμπειρίες, εμπειρίες ζωής, ανεπανάληπτες. Δες εδώ τώρα. Ρε που πάμε ρε. Ρε που πάμε, ωραία. Πανέμορφα όμως, ε. Αυτό το αποδεχόμαστε όλοι. Και εγώ που το ζω και εσείς που το βλέπετε, όσοι το βλέπετε. Είναι πανέμορφα ρε παιδιά, μέσα στο δάσος. Αλλά είναι όλα πανέμορφα όσο πάνε όλα δεξιά, καλά. Μία στραβή να γίνει, εκεί δεν θα είναι πια πανέμορφα. Εκεί θα είναι κλάφτα χαράλαμπε. Έρε. Γέλα μαλάκα, γέλα. Εδώ με το πίσω φρένο. Γιατί έχει πολύ πέτρα παιδιά, πετρούλες. Και με αυτές γλιστράνε τα ασφάλτινα λάστιχα. Αλλάζει πορεία στο λάστιχο και... Κωνσταντίνιο Adventure. Ένας ο Indiana Jones και ένας εγώ. Τι δρόμους ακολουθώ. Μόρι Google. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν μόρι Google. Άντε άσφαλτος. Άντε παιδιά. Αρλίατα. Ωραία, κλείνω, ανοίγω μετά στα μπουχάρια. Πλησιάζουμε λοιπόν παιδιά στα μπουχάρια. Να δούμε τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα μπουχάρια. Ένα γεωλογικό φαινόμενο, δεν ξέρω και πώς λέγεται. Κάτι σχηματισμοί στο έδαφος είναι παιδιά. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τι ακριβώς είναι, άμα θέλετε γράψτε, κάποιος γνωρίζει. Οι υπόλοιποι θα μάθουμε μαζί τώρα, θα το δούμε μαζί όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί κιόλας. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Κάτι φωτογραφίες που είδα ήταν πανέμορφες πάντως. Θα δείξει.
Διάβασα βέβαια ότι έχει περπάτημα το Ραντάλα στον ήλιο, έχω καπελάκι. Θα δούμε. Μπορεί όπως στον Ιλαρίωνα να αναστρωθεί και όπισθεν, να γυρίσουμε, να συνεχίσουμε για αλλού. Ωραίες στροφούλες. Βέβαια επικίνδυνες, αν έρχεται και αμάξι από την άλλη μεριά, επειδή είναι πολύ στενός ο δρόμος, ξαφνιάζεσαι. Α, απόλαυση. Μπουχάρια δεξιά λέει. Για να τα δούμε αυτά τα μπουχάρια. Πάμε λοιπόν παιδιά με τα μπουχάρια. Παγκόσμιο γεωπάρκο λέει. Έχει περπάτημα και ανάβαση, θα κουραστούμε μέσα στον ήλιο. Δέστε αυτοί οι σχηματισμοί είναι παιδιά. Δέστε τι όμορφα. Ω, και συνεχίζει, έχει μεγάλη διαδρομή. Και εκεί. Και μέσα στο πράσινο παιδιά, κοιτάξτε. Πανέμορφα, ιδιαίτερα. Φυσικά και θα ήμουν μόνος παιδιά. Εντάξει. Έχει καύσωνα παιδιά. Μέσα στη ζέστη ποιος θα έρθει. Ποιος τρέλος θα έρθει. Για να βγάλω μια φωτογραφία. Αυτά είναι τα μπουχάρια παιδιά. Είπαμε, η φύση ζωγραφίζει όταν θέλει. Βέβαια θέλει φυσική κατάσταση. Εδώ 10 σκαλιά ανεβήκαμε και τα είδαμε όλα. Εντάξει, είναι πανέμορφα παιδιά. Τα τζιτζίκια παίζουν την ωραία τους μουσική. Εδώ είμαστε μέσα στα δέντρα, οπότε έχει λίγη δροσιά. Την ανάβαση με τα σκέφτομαι λίγο, αλλά χαλάλι, άτι. Θα δούμε λίγο ακόμα, λέω, από εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφα είναι. Ρε και να έχει κανένα ποτάμι κάτω, εδώ θα ήταν τέλεια. Εδώ το τερματίζει το μονοπάτι αυτό με το τσιμέντο, έχει μονοπάτια από χώμα μετά, για όσοι θέλουν παραπάνω περιπέτεια. Έφτια από εδώ έχει. Αυτό. Όμορφα φαίνεται πάντως ότι έχουν ρίξει δουλειά. Και αυτό το μονοπάτι που έχουν φτιάξει είναι πολύ όμορφο. Μπράβο τους. Αν μπορούσαν να φέρουν και ένα ποταμάκι εδώ, θα ήταν απίστευτο κάτω. Φαντάζεσαι να έχει και να λέω παπάρες. Άντε τώρα θα ανεβούμε εκεί πάνω παιδιά. Καλό κουράγιο μου εύχομαι. Να τα ανέβω. Τα λέμε μετά παιδιές. Όμορφα τα μπουχάρια παιδιά. Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Αλλά μην έρθετε σε καύσωνα όπως ήρθα εγώ. Γιατί η ανάβαση, αν είσαι και αγύμναστος, είναι δύσκολη. Πάντως αξίζει. Ωραία. Και τώρα βάζουμε μπρος.
για την Ιερά Μονή του Αγίου Νικάνορος. Να δούμε και εκεί τι και πώς. Συμφωνείτε? Τι έγινε? Παιδιά, δεν παίρνει μπρος η μηχανή. Τι γίνεται τώρα ρε παιδιά? Παιδιά, βάλαμε μπρος το μηχανάκι χάρη στη βοήθεια του τεχνικού μας από το συνεργείο. Πήρα τηλέφωνο, κάτι έπαθε η μίζα και δεν βάζει μπρος, οπότε εδώ είναι οι ρελέδες της μίζας, το γεφυρώσαμε, κάνει σπινθήρα και είναι σαν να βάζει, σαν να πατά στη μίζα είναι, και πήραμε ωραία, αλλά τώρα η βόλτα σταματάει, επιστρέφουμε πίσω. Γιατί το βασικό είναι να φτάσουμε σπίτι μας. Περιπέτεια παιδιά. Άκυρη η μονή του Αγίου Νικάνορος παιδιά, sorry. Άδοξη η βόλτα μας παιδιά. Δεν λες πάλι καλά που δεν φωνάξαμε οδική και τέτοια. Πω. Ωραίο το κολπάκι πάντως με τη μίζα. Γεφυρώνεις εκείνα τα δύο με ένα κατσαβιδάκι και είναι σαν να πατάς το κουμπί της μίζας. Πω. Αγχώθηκα παιδιά. Δεν θα αγχωθείς μόνος σου. Μακριά από την πόλη σου. Αχώνες. Δεν πειράζει. Ας απολαύσουμε τη διαδρομή τώρα παιδιά της επιστροφής. Ευχαριστώ πολύ τον τηλέμαχο, τον Μάχο. Από την Τολεμαΐδα για Μάχα Δαμίδου. Εκεί πήγαινα το μηχανάκι. Μια φωτογραφία του έστειλα και με βοήθησε αμέσως. Ευχαριστώ. Μέσωσες Μάχο. Μέσωσες. Το είχα πολύ άγχος να πάρω οδική. Να με φορτώσει. Τώρα κάτι έγινε με τη μίζα. Ελπίζω να είναι κάτι απλό, οικονομικό. Η τρίτη βλάβη που μου βγάζει το Ζόντες είναι μοντέλο του 20, είπαμε. Μία ήταν η μπαταρία όταν έμεινα σε βόλτα από μπαταρία, η δεύτερη ήταν το πίσω φρένο, αλλάξαμε τρόμπα φρένου και τώρα σε βόλτα η μίζα, δεν βαρούσε η μίζα παιδιά. Βέβαια γι' αυτό είναι καλό να κάνεις βόλτες με παρέα με άλλα ένα-δυο άτομα ακόμα τουλάχιστον, και ο ένας άμα γνωρίζει από μηχανές είναι ακόμα καλύτερα, πιο ασφαλές. Αχ, κόψαμε τη βόλτα στη μέση ρε παιδιά. Μπορούσα να συνεχίσω, μου λέγατε τηλέμαχος έτσι παίρνει μπρος συνέχεια, αλλά σου ξαναλέω είμαι μόνος μου.
Δεν θέλω να ρισκάρω. Δεν έχω και γνώσεις από μηχανή. Αυτό ήταν κάτι εύκολο. Μου το εξήγησε και ο τηλέμαχος, το έκανα. Δεν πειράζει. Έχουμε μία ώρα περίπου οδήγηση να επιστρέψουμε το Λεμαϊδα. Θα την απολαύσουμε. Δεν είναι να σας παίρνει από κάτω και κάτι να πάθετε μια αγκαρία. Θα σας χαλάσει τη μέρα. Όχι. Ορίστε. Το μάτι μου συνεχίζει, γεμίζει. Η καρδιά μου γεμίζει, η ψυχή μου γεμίζει. Τι να με πάρει από κάτω. Τις εικόνες που ήθελα τις πήρα. Για σήμερα. Σας χαιρετώ, παιδιά, δεν ξέρω αν τραβήξω και μετά, θα δούμε, αλλά σας χαιρετώ με αυτό το πλάνο. Θα λέμε.